Το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς τη χώρα παρουσίασε η αναπληρώτρια Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θασία Χριστοδουλοπούλου σε πολυώρη ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στη στήριξη των προσπαθειών αυτών από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδια το Σάββατο θα έχει ανάλογη σύσκεψη και με τους περιφερειάρχες όλης της χώρας, ενώ το πρωί της Παρασκευής αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρό της Γιώργο Πατούλη θα έχει συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και με τον Υπουργό Νίκο Βούτσι. Σας κάνω έκκληση, όπως θα κάνω το Σάββατο και στους περιφερειάρχες που τους έχουμε καλέσει. Όλοι κάτι, μικρό, 20 ατόμων, 80 ατόμων, 100, αυτό είναι το όριο, δεν θέλουμε γκέτο. Θέλουμε όλοι να αντιμετωπίζονται και αυτοί οι άνθρωποι σαν άνθρωποι, αλλά και η κοινωνία, την οποία κατανοούμε απολύτως. Γιατί όπως είπα, μέσα στο πρόβλημα είναι ο ανθρωπισμός, η νομική αντιμετώπιση, αλλά και η ασφάλεια. Ναι, να μην υπάρχει πανικός. Πρέπει να ξέρετε ότι οι πρόσφυγες έχουν μηδέν παραβατικότητα. Οι πρόσφυγες έρχονται από πόλεμο και ο νους τους είναι προσανατολισμένος πώς θα πάνε στην Ευρώπη. Δεν είναι προσανατολισμένος πώς θα κλέψουν, πώς θα σκοτώσουν. Μετά από αυτό το κύμα λαθρομεταναστών ή όπως άλλος θέλουμε να τους βαφτίσουμε, εν πάση περιπτώσει, κινείται προς τα νησιά, δημιουργεί κύμα ανασφάλειας, ανησυχίας και δανειζόμενος στη λέξη σας χάος. Σας μεταφέρω δε, έχοντας και την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και μιλάω καθημερινά με τους συναδέρφους μου, ότι ήδη οι κρατήσεις, και αν θέλετε δέστε το, ήδη οι κρατήσεις στα νησιά έχουν καθίσει στη γλώσσα των ξενοδόχων που λέμε.